ως προς τα παρακάτω ερωτήματα. Σας ευχαριστώ με εκτίμηση κτλ. Πρώτον, συμφωνείτε με τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση σε δημόσιες σχολικές μονάδες με καθολική δημόσια χρηματοδότηση και δωρεάν πρόσβαση για όλους? Ναι ή όχι, αυτό δεν έχει αστερισκούς. Δεύτερον, συμφωνείτε με τη μείωση των γραπτά εξεταζόμενων μαθημάτων στο γυμνάσιο και το λύκειο? Να ξέρετε ότι εμείς μειώσαμε από 48 σε 16 τις εξετάσεις. Δεν είναι πια ένα εξετασιοκεντρικό σχολείο. Τρίτον, συμφωνείτε ότι η γάμα λυκείου ουσιαστικά δεν υφίσταται σήμερα και ότι πρέπει να εξελιχθεί σε μια τάξη μετάβασης που θα εξασφαλίζει τη διασύνδεση των εγκύκλιων σπουδών με την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με λίγα σε αριθμό μαθήματα και πολλές ώρες διδασκαλίας για το κάθε μάθημα, όπως π.χ. 4 μαθήματα των 6 ωρών την εβδομάδα? Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι παρά τις προκλήσεις μας στη Βουλή, κανένα από τα κόμματα συμπεριλαμβανομένου και του ΠΟΠΟΕ δεν θέλησε να δεσμευτεί ως προς το πρόβλημα. Δηλαδή, το θέμα αν υπάρχει τρίτη λυκείου ή όχι, είπαμε μπορεί να διαφωνούμε στις λύσεις, αλλά τουλάχιστον να συμφωνούμε ποιο πρόβλημα υπάρχει. Τέταρτον, συμφωνείτε με τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης μόνο με το απολυτήριο σε πανεπιστημιακά τμήματα στα οποία η ζήτηση από τους υποψηφίους φοιτητές θα είναι μικρότερη από τον αριθμό των εισακτέων, διατηρώντας παράλληλα και τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων για τα υπόλοιπα τμήματα? Πέμπτον, συμφωνείτε με την παροχή δωρεάν παιδείας για όλους από την προσχολική εκπαίδευση μέχρι και την ανώτατη εκπαίδευση, ή θεωρείτε πως θα πρέπει να καθιερωθεί η επιλογή σχολείων με το σύστημα των κουπονιών? Θέλω να κάνω μια παρένθεση εδώ, να είναι σαφές τα βάουτσερ, να είναι σαφές σε όλες και όλους μας, ότι ο πυρήνας της νεοφιλελεύθερης πολιτικής είναι γύρω από το θέμα των βάουτσερ των κουπονιών. Τι είναι αυτό? Λέει η πολιτεία ότι εγώ για κάθε παιδί στο δημόσιο δαπανώ, ας πούμε, 1000 ευρώ. Θα σου δίνω εσένα ένα κουπόνι 1000 ευρώ και θα πηγαίνεις εσύ να επιλέγεις το καλό σχολείο. Αυτό μπορεί να είναι ένα γυμνάσιο, όχι εκεί που θα πήγαινε το παιδί, αλλά το παραδιπλανό, γιατί έχει καλό διευθυντή, έχει ακούσει κανείς καλά λόγια κτλ. Κτλ. Ή θα δημιουργηθούν άπειρα μικρά ιδιωτικά σχολεία που θα λένε θα μου δίνεις εμένα το χιλιάρικο και το σχολείο μου θα έχει αυτές τις δυνατότητες για τα παιδιά. Αυτό τώρα έχει μία απήχηση στην κοινωνία, προσέξτε. Μην υποτιμήσουμε την απήχηση που έχει αυτό. Διότι αυτό έχει μια απήχηση ότι εγώ αποφασίζω να στείλω το παιδί μου στο καλό σχολείο. Αυτό τι σημαίνει τώρα? Ότι, γιατί αυτό έχει γίνει στην Ευρώπη. Στην Αγγλία, παραδείγματος χάρη, το χάλι της δημόσιας εκπαίδευσης είναι λόγω αυτού του συστήματος. Τι σημαίνει? Ότι πάμε με το κουπόνι στο καλό δημόσιο και σε λίγο αρχίζουμε και κάνουμε το διευθυντή ένα μάνατζερ, ο οποίος θα έχει την ευθύνη και για τα οικονομικά και σιγά σιγά με την πρόσληψη των εκπαιδευτικών. Πράγμα που μας πρότεινε και ο ΩΣΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν το έχουμε υπογράψει, είναι κάτι που λέει το ΚΚΕ και είναι απόλυτος ψεύδος. Άρα,